Η πρώτη μέρα πήγε πολύ καλά, τα παιδιά, εντάξει, τα μέτρα πάρθηκαν όλα. Στην ώρα τους έγιναν όλα τα θέματα, η αποχώρηση των παιδιών. Τα μέτρα ήταν σε κάθε τάξη 1,5 μέτρο οι μαθητές, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε, αντί είχαμε λίγους μαθητές, 4 αίθουσες. 44 μαθητές με το νέο σύστημα διαγωνίστηκαν και με το παλαιό 2. 46 ήταν σύνολο, τα οποία διανεμήθησαν σε ομάδες προσανατολισμού. Τα παιδιά έγραψαν όλοι, παρόντες όλοι στην ώρα τους, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Άρα όλα κύλησαν ομαλά και αύριο θα είναι το ίδιο με την ίδια ψυχραιμία. Τα παιδιά Δευτέρα, φαίνονται Τετάρτη, ότι είναι Παρασκευή διαβασμένα. Είναι οι εξετάσεις. Ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τετάρτη τώρα πλέον. Ναι. Πανελλήνιες. Τα παιδιά φαίνονται διαβασμένα και δεν έχουν επηρεαστεί από όλο αυτό το οποίο πραγματικά συζητώντας με τα παιδιά το πρωί και μετά την αναχώρηση δεν διαπίστωσα τίποτα άγχος. Εντάξει, μερικοί μπορεί να είχαν, δεν το έδειξαν, αλλά γενικά χαρούμενα τα είδα. Παρατηρήσατε ότι ήταν δύσκολη σήμερα η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στα ερωτήματα γράψανε. Όχι, έχω την εντύπωση ότι εδώ στο Λύκειο γράψανε. Και το θέμα το είδαν θετικά τα παιδιά. Και οι διάφορες εκφωνήσεις στα υποθέματα. Αυτό τώρα θα δείξει. Ωραία, τι εύχεστε τα παιδιά για τη συνέχεια, μια που σας δίνετε ευκαιρία. Ορίστε. Τι εύχεστε για τα παιδιά στη συνέχεια, μια καλή που σας... Καλή επιτυχία. Ναι. Και αν κάποιον δεν περάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος ή ξαναπροσπαθεί ή κάπου αλλού θα πάει. Είναι κάθε χρόνο η ίδια κατάσταση. Είναι αυτό που λένε Εγώ μια... πιστεύω από το γέλα τη μάχη θα έχουμε πολλές επιτυχίες.